Ο πολιτικός αναλυτής Γιάννος Χαραλαμπίδης έχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες από κάποιες άλλες οπτικές γωνίες που για ευνόητους λόγους δεν μπορούν να φανερωθούν, αν θες, από πολιτικά πρόσωπα παρά μόνο από πολιτικούς αναλυτές. Λοιπόν, επικαλούμε και άρθρο σου στην εφημερίδα Σημερινή. Μιλούσες για μνήμη ψαριού και πολιτικές καριέρες. Ναι, ναι. Βέβαια, βεβαίως η επίσκεψη του Αμερικανού Αντιπροέδρου στην Κύπρο είναι ένα γεγονός μεγάλης σημασίας. Και θα είναι μεγάλης σημασίας και θετικά θα ειδωθεί ως προς την επίλυση του Κυπριακού, εάν δεν γίνουν λάθη. Και το πρώτο λάθος που ενδεχομένως να γίνει και θα είναι εις βάρος όχι μόνο ημών, δηλαδή της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Ελληνοκυπριών, αλλά και εις βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, είναι αν ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος τελικά μεταβεί στα κατεχόμενα και φωτογραφηθεί κάτω από τα σύμβολα του ψευδοκράτους. Επέμεινε πάντως ο Έρογλου μετά και τη συνάντησή του με τον Νταβούτογλου. Θα σας πω και γιατί. Διότι πριν από λίγες μέρες ακούσαμε την Αμερικάνικη εξωτερική πολιτική, τον κύριο Μπάιντεν, τον κύριο Ομπάμα και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ να μέμφεται και να κατηγορεί τον κύριο Πούτιν επειδή επισκέφθηκε την Κρυμαία την επέτειο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Θεωρώντας οι Αμερικανοί, παρότι οι περιπτώσεις δεν είναι ίδιες με την Κύπρο, ότι πρόκειται περί κατεχόμενου εδάφους και ότι πρόκειται περί παραβίασης του διεθνούς δικαίου. Ότι δηλαδή η Κρυμαία και τα όσα έχουν συμβεί εκεί αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Θα πρέπει ευθαρσός ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να θέσει το θέμα προς τον κύριο Μπάιντεν προτού γίνει οτιδήποτε. Πώς είναι δυνατόν από τη μια να λένε στους Ρώσους ότι δεν μπορούν να μεταβούν σε ένα κατεχόμενο έδαφος και να φωτογραφίζονται κάτω από το οποιαδήποτε σύμβολα ή να συμμετέχουν σε πανηγυρισμούς και από την άλλη ο κύριος Μπάιντεν να επισκέπτεται την Κύπρο και τελικά εάν επισκεφτεί το λεγόμενο Προεδρικό Μέγαρο να δίνει συμβολισμούς, δηλαδή συμβολισμούς κατοχικούς, διότι κάτω από το σημείο του ψευδοκράτους ή και της ίδιας της Τουρκίας, τι απεικονίζεται, η παραβίαση του διεθνούς δικαίου την οποία μέμφονται οι ίδιοι Αμερικανοί. Ήταν ξεκάθαρος πάντως ο Πρόεδρος σήμερα ότι δεν πρόκειται να επιτραπεί οποιαδήποτε αναγνώριση, οποιαδήποτε κίνηση που θα συνιστά αναγνώριση του ψευδοκράτους. Κοιτάξτε, δεν είναι διαφορετική αναγνώριση και είναι διαφορετικό το acknowledgement, όπως λέμε στο διεθνές δικαίου, δηλαδή η αποδοχή. Αποδοχή δεν σημαίνει αναγνώριση, σημαίνει οι άλλες κινήσεις, δίνεται διεθνώς η εντύπωση ότι στα κατεχόμενα υπάρχει μια χωριστή οντότητα και αυτό μπορεί να επιτευχθεί ακριβώς με τον τρόπο που θέλουν οι Τούρκοι, δηλαδή με τους συμβολισμούς. Και στην πραγματικότητα, εγώ θεωρώ ότι είναι προσβολή για τον ίδιο τον Αμερικανικό λαό εάν ο κύριος Μπάιντεν φωτογραφηθεί κάτω από κατοχικά σύμβολα, γιατί μιλούμε για έναν λαό ο οποίος έχει χύσει ποταμούς αίματος υπερασπιζόμενος και στον πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά και πρόσφατα τη δημοκρατία. Έτσι, και μαζί μάλιστα με ελληνικά στρατεύματα από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μέχρι την Κορέα. Και στην ατζέντα έχουμε αμόχωστο και ενέργεια. Η ενέργεια φαίνεται να αποτελεί, αν θες, ένα κλειδί. Εάν αποκρυπτογραφήσουμε τη δήλωση του κυρίου Νταβούτογλου, ο οποίος είπε ότι μπορούμε να συζητήσουμε την αμόχωστο, αλλά με εξισορροπημένα ανταλλάγματα. Τι εννοεί εξισορροπημένα ανταλλάγματα? Εννοεί πρώτον την κοινή εταιρεία πετρελαίου, δεύτερον την τριχοτόμηση της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι απεστάλλει η ρηματική διακήρυξη πριν από λίγες μέρες προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, επί τη βάση της οποίας η Τουρκία ζητά την τριχοτόμηση της Κυπριακής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, δηλαδή μεταξύ της λεγόμενης τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, δηλαδή του ψευδοκράτους της Τουρκίας και της Κυπριακής δημοκρατίας ή μελλοντικά του ελληνοκυπριακού, του τουρκοκυπριακού συνιστώντος κράτους και της Τουρκίας από την άλλη. Ζητά ταυτοχρόνως το άνοιγμα του λιμανιού της Αμοχώστου υπό την έννοια ότι θα τερματιστεί το λεγόμενο εμπάρκο. Και το τρίτο είναι η λειτουργία του αεροδρομίου της Τιμπού, που θα σημαίνει στην πραγματικότητα διχοτόμηση του FAR, ειδικών δηλαδή κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα οποία πηγάζουν από διεθνείς συμβάσεις. Αυτά λοιπόν είναι τα ανταλλάγματα. Δεν σημαίνει ότι τα αποδεχόμαστε, έτσι. Απλά εμείς πρέπει να διευκρινίσουμε με σαφήνεια. Όχι μόνο ο Πρόεδρος, αλλά η πολιτική ηγεσία προς τον κύριο Μπάιντεν ότι έρχεται στην Κύπρο και νομίζω μπορεί να το αντιληφθεί ο ίδιος για να ξεκλειδώσει την πύλη της επιστροφής στην πόλη της Αμοχώστου για να μπορέσουν να επιστρέψουν
και οι υπόλοιποι πρόσφυγες, η Αμόχος, η Μόρφου, η Κερίνια κτλ. Και για να μπορέσει να οικοδομηθούν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης για την επανένωση και όχι για τη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως επιδιώκει η τουρκική πλευρά. Άρα η δική μου θέση είναι ότι ο κύριος Νταβούτογλου χθες μαζί με τον κύριο Έρογλου έχουν βάλει δυναμίτες στην επίσκεψη Biden. Έχουν δηλαδή την ευθύνη για την οποιαδήποτε αποτυχία της επίσκεψης. Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Τόσο ο Αμερικανός πρέσβης, όπως και κάθε πρέσβης, επενδύει στην πολιτική του καριέρα. Μας έχει πει να επιδεικνύουμε εμπιστοσύνη προς την τουρκική πλευρά. Όταν οι ήδη Τούρκοι πολίτες πλακώνεται ο Πρωθυπουργός, ο Ερτογάν, μαζί με Τούρκους πολίτες, είδαμε πριν από λίγες μέρες. Ναι. Όταν υπάρχει παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Πώς εμείς να εμπιστευτούμε την Τουρκία όταν οι ήδη Τούρκοι πολίτες δεν την εμπιστεύονται. Σας ευχαριστώ. Και το δεύτερο, για να κλείσουμε, ο κύριος Biden έχει πρόθεση να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ και οικοδομεί επί του Κυπριακού. Συνεπώς, υπάρχει και για τον ίδιο ο κίνδυνος το Κυπριακό να του στερήσει ακριβώς ακόμη και αυτό το δρόμο προς το Λευκό Οίκο.